Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε πώς βγήκε το παιδικό τραγούδι «Ήταν ένα μικρό καράβι». Γεια σας! Είμαι ο Κώστας και βλέπετε τη χαζή πληροφορία της ημέρας. Σήμερα θα σας πω πώς βγήκε αυτό το γνωστό παιδικό τραγούδι που ήταν ένα μικρό καράβι. Το ακούμε από παιδιά, το τραγουδάμε στο σχολείο, στη τηλεόραση, στο YouTube. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Αλλά υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και γι' αυτό αποφάσισα να σας την πω. Βέβαια, εχθές, τυχαία, το άκουσα στο ράδιο με διαφορετικά λόγια. Κίνησε για το πέλαγος, κίνησε για το πέλαγος, ωε. Όμως εμείς θα πούμε το κλασικό τραγούδι, το «Ήταν ένα μικρό καράβι, ωε, ωε, ωε». Το καράβι που τραγουδάμε είναι για το καράβι Μέδουσα. Το καράβι ή πλοίο Μέδουσα ξεκίνησε το 1816 από τη Γαλλία με προορισμό τη Σενεγάλη, βορειοδυτικά της Αφρικής. Δεν ξεκίνησε μόνο του, ξεκίνησε με άλλα τρία καράβια προς την κατεύθυνση αυτή. Στο καράβι επάνω υπήρχαν 400 επιβάτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο καπετάνιος Ντιρουάντε Σαμαρί, μαζί με τη σύζυγό του. Ντιρουά, αν και 53 χρονών, ήταν ένας άπειρος καπετάνιος. Ήταν από αριστοκρατική οικογένεια και πίστευε πως μόνος του μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Μιλώντας με έναν επιβάτη στο καράβι, ο επιβάτης του είπε ώτι γνωρίζει ένα πιο γρήγορο προορισμό ώστε να φτάσουν πρώτοι στη Σενεγάλη. Εν τω μεταξύ ο επιβάτης ήταν άσχετος με τα καράβια, όμως πρότεινε πως θα πάει πιο γρήγορα στη Σενεγάλη και θα καθοδηγήσει εκείνος τον δρόμο. Έτσι ο Ντιρουά, αγνοώντας τις γνώμες των υπόλοιπων αξιωματικών του καραβιού, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σενεγάλη. Ο επιβάτης όπου τον καθοδηγούσε, οι μόνες γνώσεις που είχε ήταν από χάρτες και από θάλασσες, αλλά στο χαρτί. 400 άτομα που ήταν πάνω στο καράβι εμπιστεύτηκαν τον καπετάνιο. Όμως το καράβι κάποια στιγμή άρχισε να φτάνει στην Αφρική σε κάποιες ξέρες και το καράβι ήταν έτοιμο να βουλιάξει. Το καράβι δεν ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορούν να σωθούν πάρα πολλά άτομα και στα γρήγορα φτιάχτηκε μία σχεδία που την ονόμασαν η σχεδία της Μέδουσας. Τα 400 άτομα που ήταν πάνω στο πλοίο ανέβηκαν 150 άτομα πάνω σε αυτή την πρόχειρη σχεδία. Οι μαραγκοί του πλοίου δεν είχαν ανέβει πάνω στη σχεδία, απλά είχαν δεθεί με σωσίβι ανλέμβι και κολυμπούσαν στη θάλασσα, δεμένοι όμως στο πλοίο. Είχε ακουστεί τότε ότι η κυβερνήτης Ντιρουά τους είχε κόψει τα σχοινιά. Ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά στη στεριά, οι καιρικές συνθήκες τους άλλαξαν πορεία και τους πήγανε πάλι στα βάθη της θάλασσας. 13 ημέρες ταξίδευαν στον ωκεανό. Τα γεγονότα που γίνανε πάνω στη σχεδία ήταν φρικτά. Υπήρχε ζέστη, βροχή, κρύο το βράδυ, αέρας, περνάγανε μεγάλα ψάρια, οι άνθρωποι πεινούσαν, η πείνα ήταν τεράστια, η δίψα ακόμα πιο πολύ. Οι 13 μέρες τους φάνηκαν ένας χρόνος. Στα 150 άτομα ο κόσμος μειωνόταν. Άλλοι πέθαιναν από την πείνα, άλλοι από τη δίψα και άλλοι από όλες αυτές τις κακοχίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Το πλοίο 13 μέρες αργότερα εντοπίστηκε από το καράβι Άργος. Πάνω σε αυτή την πρόχειρη σχεδία υπήρχαν μόνο 15 επιβάτες που στο τέλος κατέληξαν να επιζήσουν μονάχα οι 10. Οι μαρτυρίες τους συγκλονιστικές. Οι επιβάτες είπαν ότι επέζησαν
επέζησαν με καβανιλισμό. Δηλαδή έφαγε ο ένας τον άλλον. Αν παρατηρήσετε το τραγούδι, υπάρχει ένας στίχος που λέει: θα δούμε ποιος θα φαγωθεί. Τίποτα σε αυτό το τραγούδι δεν είναι τυχαίο. Η υπόθεση αυτή τάραξε τη γαλλική κοινωνία και δέχτηκε σκληρή κριτική. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like, γράψτε τα σχόλιά σας και κάντε μας μια κοινοποίηση να το δουν και άλλοι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Γεια σας!